Φίλοι και φίλες του Περιαστρολογίας, χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς θα μας επηρεάσει ο Άρης από τον Κριό, ο οποίος θα μείνει στο συγκεκριμένο ζώδιο από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου του 2021. Εάν επιθυμείτε προσωπικό ραντεβού, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο angelospetsios@gmail.com που είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση ή στο Περιαστρολογίας Official που είναι η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να γίνετε ακόμη συνδρομητές στο κανάλι μας πατώντας το κουμπί εγγραφή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την εγγραφή, ώστε να σας έρχεται μήνυμα για κάθε βίντεο που ανεβάζουμε και βέβαια μπορείτε να αφήνετε το σχόλιο σας ή να πατάτε like στα βίντεο που σας αρέσουν. Και ας περάσουμε να δούμε τον Άρη πώς θα μας επηρεάσει από τον Κριό. Ο Αδάμας, ο Θεός του Πολέμου, από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου θα βρίσκεται στην θέση κυριαρχίας του που είναι ο Κριός, με αποτέλεσμα οι ποιότητες και τα αιτήματά του να λειτουργούν στο μέγιστο δυνατό. Μυθολογικά ο Άρης προκαλούσε τους πολέμους, δημιουργούσε δυσμενείς καταστάσεις, χαιρόταν με τη βία και τις έρηδες, ήταν σκληρός και επιθετικός. Η φύση του πλανήτη είναι αχαλήνοτη, ανταγωνιστική, φλογερή και οξύθυμη. Γι' αυτό και οι διαλέψεις του προκαλούν επιτοπλή στον εκνευρισμό και έλλειψη αυτοκυριαρχίας. Το σημείο που είναι τοποθετημένο ο Άρης στον αστρολογικό μας χάρτη είναι εκείνο που συνήθως εξαντλούνται οι ειρηνικές λύσεις και το μόνο που απομένει είναι η άμεση σύγκρουση. Συνήθως είναι το κομμάτι της ζωής μας που φοβόμαστε περισσότερο, που κάποτε λιποψυχήσαμε αλλά αναγκαστήκαμε να δώσουμε μάχες, ανακαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη δύναμή μας μέσα από την αδυναμία μας. Για 6 ολόκληρους μήνες, το σημείο του χάρτη που θα διελάβει ο Άρης, θα αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, θα παθιαστούμε, θα δυσκολευτούμε να συγκρατήσουμε τον εγωισμό και τον θύμα μας. Η ανάγκη μας για ελευθερία και αυτονομία θα είναι ζωτικής σημασίας, ενώ η τόλμη και η δύναμη που θα νιώσουμε σε προσωπικό επίπεδο θα αγγίξει την έκσταση. Η ορμητικότητα που θα νιώσουμε συνοψίζεται μέσα από την χαρακτηριστική φράση του Σέξπιρ: «Ο κόσμος είναι ένα στρίδι που θα ανοίξει με το ξύφος μου». Σε κοσμικό επίπεδο θα έχουμε εξεγέρσεις, ενώ θα εκλείψει η λογική και η ψυχραιμία. Οι άνθρωποι που κατέχουν θέσεις εξουσίας θα επιβληθούν με τη βία. Μέσα από αυτές τις συνθήκες θα αναδειχθούν ήρωες, Δον Κιχώτες, που με την τρέλα και την τόλμη τους θα μπουν μπροστά για να ανοίξουν νέους δρόμους. Επιτέλους θα θυμηθούμε αξίες και ιδανικά για τα οποία θα πρέπει να πολεμήσουμε γι' αυτά. Φτάσαμε σε τέλμα, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, συμβιβαστήκαμε με το λίγο, το μέτριο, το αδιάφορο. Με ψευτοελευθερίες, ψευτοδημοκρατίες και κάλπικη θήκη. Η παραμονή του Άρη στο ζώδιο των αληθινών ηρώων μόνο τυχαία δεν είναι. Για 6 ολόκληρους μήνες θα μας τροφοδοτεί με δύναμη και με αρετές που έχουμε ξεχάσει, θα μας φέρει αντιμέτωπους με τις δειλές υπεκφυγές μας, τις ευκολίες που επιλέξαμε ξεπουλώντας την αρχοντιά μας. Κατά την φάση της ανάδρομης πορείας του Άρη, που είναι από τις 11 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, θα μας δοθεί η ευκαιρία να αγγίξουμε το ηρωικό μας κομμάτι, απερίσπαστοι να γνωρίσουμε την άγνωστη ψυχή μας, θα κάνουμε έναν εσωτερικό διάλογο και θα δούμε πού καταπιέσαμε την οργή μας, ποιες φοβίες δεν μας επιτρέπουν να ρισκάρουμε, θα πάψουμε να λέμε ότι είμαστε καλά ενώ δεν είμαστε. Αν κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Άρη βρούμε το σθένος να αποδεχτούμε τις αδυναμίες μας, αυτόματα θα ανοιχτούν νέοι δρόμοι, με τον ήρωα που κρύβαμε τόσο καιρό μέσα μας να αναδύεται, δίνοντας τέλος σε όλα εκείνα που έπνιγαν την ακεραιότητα και το θάρρος μας. Ενώ παράλληλα απενεργοποίησαμε επιθυμίες και όνειρα, προτιμώντας να είμαστε σε μια κατατονική κατάσταση προκειμένου να μην δυσαρεστήσουμε τους άλλους. Στις 13 Νοεμβρίου ο Άρης ορθοδρομεί στη 15η μοίρα του Κριού και θα μας κάνει το πιο σημαντικό δώρο, το δώρο της ζωής, εκείνο που ανέδειξε το γνήσιο κομμάτι του εαυτού μας, το μαργαριτάρι της υπόστασής μας, το αμίμητο, το ελεύθερο. Ίσως κάποιοι να μας πούν τρελούς και απολύτιστους, μπορεί ακόμη και να προκαλέσουμε και το μίσος. Όμως εμείς πλέον θα ξέρουμε ότι καλύτερα να μας μισούν για αυτό που είμαστε, παρά να μας αγαπούν για κάτι που δεν είμαστε. Θα πούμε τώρα μερικές όψεις οι οποίες θα είναι σημαντικές κατά τη διάρκεια του Άρη στον Κριό και οι οποίες θα πρέπει να προσεχθούν. Ο Άρης θα πραγματοποιήσει όψη τετραγώνου με τον Δία στον Εγώκερο στις 19 Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνη θα νιώσετε ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα προκειμένου να αποκτήσετε χρήματα, δόξα και επιτυχία. Μπορείτε να τα αποκτήσετε μόνο με σοφές κινήσεις και όχι επαρμένα.
Επίσης, θα πρέπει να προσέξετε την τάση σας να βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα και να έχετε γνώμη για τα πάντα. Ο Άρης θα πραγματοποιήσει όψη τετραγώνου με τον Κρόνο από την 26η μοίρα του Κριού στις 24 Αυγούστου και στις 30 Σεπτεμβρίου. Εκείνες τις ημέρες επιδιώξτε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που θεωρείτε ότι είναι σωστό και σε αυτό που γνωρίζετε ότι είναι δικαίωμα του άλλου. Ο Άρης θα πραγματοποιήσει όψη τετραγώνου με τον Πλούτονα στις 13 Αυγούστου, στις 9 Οκτωβρίου και στις 23 Δεκεμβρίου. Εκείνες τις ημέρες θα νιώθετε τον κόσμο σαν αρένα, όπου η νίκη είναι το μόνο σημάδι επιτυχίας. Κατευνάστε την ανταγωνιστικότητά σας, διότι όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η νίκη έρχεται ευκολότερα μέσα από τη συνεργασία παρά μέσα από τη σύγκρουση. Προσέξτε την απόλυτη στάση σας όταν είναι να ικανοποιηθούν οι αισθήσεις και τα πάθη σας. Εσείς οι Κρύοι με τον Άρη στον πρώτο ηλιακό σας οίκο θα λειτουργείτε σαν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας. Μην επιμένετε να βλέπετε τα πράγματα μόνο άσπρο ή μαύρο και μην γίνεστε αδιάλακτοι. Να έχετε κατά νου πως ό,τι λυγίζει δεν σπάει. Από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου, κατά την φαινομενικά ανάδρομη πορεία του Άρη, δράστε σε εσωτερικό επίπεδο και ανακαλύψτε δημιουργικά κανάλια για να εκτονώσετε τον εγκλωβισμένο θυμό σας. Στο 10ο σας οίκο, ο Άρης θα προκαλέσει σε εσάς τους Ταύρους διαμάχες μέσα από παρασκηνιακές καταστάσεις και κρυφούς εχθρούς. Θα νιώθετε έντονα την ανάγκη να υπερασπιστείτε αδύναμες ομάδες ανθρώπων. Κατά την ανάδρομη πορεία του Άρη, μην αφήσετε τον βουβό θυμό που φωλιάζει μέσα σας να σας δηλητηριάζει. Να ξέρετε πως ο μεγαλύτερος εχθρός σας είναι ο ίδιος σας ο εαυτός. Κάποιοι από εσάς θα βρείτε τα κότσια να υποστηρίξετε το δίκιο σας. Με τον Άρη στον 11ο σας οίκο, εσείς οι δίδυμοι θα αναθεωρήσετε στόχους και ό,τι σχετίζεται με φίλους. Θα νιώθετε την ανάγκη να πετύχετε και να γίνετε καλύτεροι, ενώ άτομα που δεν έχουν πάθος και ενδιαφέρον για τη ζωή δεν θα έχουν θέση δίπλα σας. Εάν έχετε κάνει τα στραβά μάτια σε τοξικές σχέσεις, ιδιαίτερα σε φιλικό επίπεδο, και έχετε την αίσθηση ότι σας υποτιμούν, ήλθε η στιγμή να ξεκαθαρίσετε με δυναμικό και ειλικρινή τρόπο το τοπίο. Είναι επίσης καλή περίοδο σε ό,τι αφορά συλλογικές δραστηριότητες. Σε εσάς τους καρκίνους, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην ορμή σας να ηγηθείτε στον επαγγελματικό και στον κοινωνικό τομέα της ζωής σας. Ο Άρης από τον Κριό σας φορτίζει με ειλικρίνεια, αυθεντικότητα, καινοτόμες δράσεις και δυναμική διαχείριση οποιασδήποτε δυσκολίας προκύψει. Μπορείτε να γίνετε οι αρχηγοί που πάντα επιθυμούσατε, αρκεί να μην γίνετε εγωιστές. Επίσης, προσέξτε πάνω στην ορμή σας για κοινωνική άνοδο, να μην αποκοπείτε από την πραγματική σας ζωή. Για 6 ολόκληρους μήνες, ο Άρης θα επιφορτίζει εσάς τους Λέοντες με διάθεση για περιπέτεια και ταξίδια. Στην φάση της ανάδρομης πορείας του, το ταξίδι θα μπορεί να είναι και μεταφορικό. Ένα ταξίδι σε παρελθούσα συσσωρευμένη γνώση θα χρησιμοποιηθεί με σοφία για να πλημμυρίσει το πνεύμα σας με καταπληκτικό φως. Χρησιμοποιήστε την ενέργεια του Άρη για να νικήσετε την φανατισμένη και απόλυτη πλευρά του εαυτού σας. Όσο ο Άρης θα βρίσκεται στον Κριό, θα μπορέσετε να διευθετήσετε νομικά ζητήματα και ίσως να επεκταθείτε δυναμικά σε θέματα σπουδών. Σε εσάς τους Παρθένους, ο Άρης στον μεταμορφωτικό 8ο οίκο, λόγω του βάθους των συναισθημάτων που θα νιώσετε, θα σας ξυπνήσει βία, ανασφάλειες και ζήλιες. Θα ανακαλύψετε νέους τρόπους να συνδεθείτε ερωτικά και ψυχικά με τον ή την σύντροφό σας. Κατά την ανάδρομη πορεία του Άρη, αφού γκραστείτε το λιμπιντικό σας κομμάτι και απελευθερωθείτε από εκρηκτικές παρορμήσεις και σεξουαλικές αναστολές. Θα προκύψουν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν με ωριμότητα και ψυχραιμία. Εσείς οι ζυγοί θα κτίζετε γέφυρες επικοινωνίας και οι άλλοι, σύντροφοι ή συνεργάτες, θα στέκονται απέναντί σας με άγριες διαθέσεις. Κάθε καθαρή και αληθινή προσπάθεια να εναρμονιστείτε με εκείνους θα παρεξηγείται. Η επιθετικότητα και η καχυποψία που θα δεχτείτε θα σας πληγώνει, ενώ θα δοκιμάζονται και οι αντοχές σας. Παρ' όλα αυτά, η δοκιμασία αυτή θα είναι παράλληλα και ευλογία, διότι θα μπορέσετε να θεραπεύσετε την εξάρτησή σας από σχέσεις χωρίς ουσιαστική σύνδεση. Θα βρείτε το κουράγιο να πείτε επιτέλους ό,τι δεν λύνεται κόβεται.
Με τον Άρη στον έκτο σας οίκο, εσείς οι Σκορπιοί, καλό θα είναι να αποφύγετε να είστε εριστικοί με τους συναδέλφους και να μην υπερφορτώνετε την καθημερινότητά σας με άσκοπες δραστηριότητες. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση και κάντε οτιδήποτε χρειάζεται για να βελτιώσετε την υγεία σας. Μην αμελείτε check-up και θέματα καθημερινών υποχρεώσεων. Επίσης, προστατέψτε και φροντίστε τα κατοικιδιά σας. Για εσάς τους τοξότες, το σενάριο να συναντήσετε τον έρωτα της ζωής σας είναι πολύ πιθανό. Επιθυμείτε διακαώς τον έρωτα και γι' αυτό θα ρισκάρετε τα πάντα προκειμένου να αισθανθείτε πρωταγωνιστές μιας παθιασμένης σχέσης. Ο έρωτας θα σας προκαλεί ταραχή και αμφιθυμία. Με τον Άρη στον κρυό είναι καλή περίοδος να κάνετε επιχειρηματικές ενάρξεις. Επίσης, νέα χόμπι θα σας προκαλέσουν ενθουσιασμό. Δείξτε ψυχραιμία στη σχέση με τα παιδιά σας και βοηθήστε τα να σας εκτιμήσουν και να σας εμπιστευτούν. Με τον Άρη να βρίσκεται στον οίκο του σπιτιού και της οικογενείας, θα κινητοποιηθείτε και θα ξεκαθαρίσετε κρεμότητες που έχουν να κάνουν με ακίνητη περιουσία και το σπίτι σας. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας σε διαφωνίες και ψυμαχίες με γονείς ή με άλλα μέλη της οικογενείας. Εκτονώστε την ενέργεια του Άρη επισκευάζοντας ή κάνοντας ανακαίνιση στον χώρο του σπιτιού σας. Εσείς υδροχόοι, με τον Άρη στον τρίτο σας οίκο θα είστε ακίνητοι στην καθημερινότητά σας. Ο τρόπος σκέψας θα γίνει παρορμητικός με αποτέλεσμα να βγάζετε βιαστικά και λανθασμένα συμπεράσματα. Εννοείται πως το άγχος θα κάνει την εμφάνισή του. Θα γίνετε εύθυχτοι και οι παρεξηγήσεις με τα αδέλφια και τους γείτονες θα φτάσουν στα άκρα. Χαλαρώστε όσο μπορείτε το νευρικό σας σύστημα και προσέξτε με τον τρόπο που οδηγείτε. Στον οίκο των υλικών και συναισθηματικών αποκτημάτων αλλά και των ηθικών αξιών, ο Άρης, ειδικά κατά την αναδρομή του, θα βάλει εσάς τους ιχθύες να ψάξετε απαντήσεις και λύσεις που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε το F-Zin. Έχετε καταβάλει προσπάθειες και πετυχαίνετε στην απόκτηση υλικών αγαθών, αλλά τουλάχιστον για τώρα προσέξτε την τάση σας για σπατάλη. Στον συναισθηματικό σας τομέα προσέξτε τάσεις κυριαρχίας και κτητικότητας.